των σχολιανών μας από παλιά και το θετικό είναι ότι βλέπουμε ότι είναι μαζικό και η συμμετοχή του κόσμου πάρα πολύ μεγάλη. Με συνέπεια πολλές φορές να μην μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε όλους. Θα πω ότι στο αντάμωμα που κάνουμε, επειδή το αντάμωμα μας συμβολίζει μια οικογενειακή γιορτή, πάντοτε θυμόμαστε και αυτούς που δεν είναι φέτος μαζί μας. Δεν τους ξεχνάμε. Δηλαδή τους φίλους μας, τους ανθρώπους που δούλεψαν για το σύλλογο, που δεν είναι μαζί μας, εμείς πάντοτε τους θυμόμαστε. Δεν τους θυμόμαστε μόνο σε μία επέτειο. Πάντοτε είναι στη μνήμη μας. Και επειδή η γιορτή η σημερινή είναι οικογενειακή, είμαι υποχρεωμένος να βάλω και ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πια σαν οικογένεια. Για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, επειδή εδώ είμαστε όλοι και το πρόβλημα είναι ολονών. Δεν είναι το πρόβλημα, ας πούμε, 2, 3, 10, 20 ανθρώπων, ας πούμε. Το πρόβλημα έχει να κάνει με την ύπαρξη του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι γεγονός, υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση ότι σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε η συμμετοχή σας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει δυσκολία όμως όταν πάμε στη Γενική Συνέλευση και στην εκπροσώπηση να μπορέσουμε να εκλέξουμε άτομα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχει αύριο, θα συνεχιστεί η Γενική Συνέλευση που διακόπη στις 10 Αυγούστου με δύο θέματα, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο που υπήρχε έχει παραιτηθεί. Στην ουσία, εμείς που ήμασταν στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο αναλάβαμε και θεωρήσαμε υποχρέωσή μας, αν και δεν είμαστε τυπικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα, δεν έχουμε δηλαδή αξιώματα, να οργανώσουμε και αυτή τη γιορτή. Θα πρέπει όλοι μας και κυριολεκτό και πιο πολλοί οι άνθρωποι που μένουν στο χωριό να σκεφτούν πολύ σοβαρά τη συμμετοχή τους στο Σύλλογο. Εγώ θα έλεγα ότι πολλά προβλήματα όταν τα κουβεντιάσουμε μπορούμε να τα λύσουμε. Αύριο, αν και καλύτερα θα ήταν να την κάνουμε τη Γενική Συνέλευση τώρα που είμαστε όλοι μαζί εδώ. Αλλά δεν μπορεί να γίνει για πρακτικούς λόγους. Αύριο θα παρακαλούσα όσους το δυνατόν, όλοι όσοι είμαστε εδώ και είμαστε κάτοικοι της Σύγκλενας, να πάμε στο Δημοτικό Διαμέρισμα στις 7 η ώρα να κουβεντιάσουμε, να εκλέξουμε Εφορευτική Επιτροπή και να εκλέξουμε και ένα καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάνω αίτηση και στους νέους που είναι στο χωριό να μπορέσουν να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Ο Σύλλογος, οι δραστηριότητες, όλα αυτά που κάνουμε δεν είναι πράγματα που θα τους επιβαρύνουν πολύ. Είναι δραστηριότητες που θα δώσουν. Δύο κουβέντες εκ μέρους του Δημάρχου που εκπροσωπεί ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Χρονάς. Θα απονείμουμε τις πλακέτες που κάθε χρόνο απονέμουμε σε όλους τους μαθητές που τελείωσαν την προηγούμενη χρονιά το Λύκειο. Ακόμα πρέπει να πω ότι οι φετινές αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώσαμε και ευχαριστούμε πολύ και το Δήμο της Φύλου για την χορηγία που έκανε για τις μπλούζες σε συνεργασία με το Σύλλογο της Γλυφάδας είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί, θα διευρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των συλλόγων γιατί τα προβλήματα που έχουμε είναι κοινά και μαζί θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Καλό τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Χρονά να μας πει δύο κουβέντες για να καλωσόρισουμε. Πάνω σε λιγιότατε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, του Τοπικού Συμβουλίου, κύριε απερχόμενε Πρόεδρε, αγαπητοί συνδημότες, φίλοι και φίλες της Σύγκλενας, θα σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο ένατο αντάμωμα των Σύγκλενέων στη Βρύση. Έχετε τις ευχές και την αγάπη του Δημάρχου για μια υπέροχη βραδιά, ο οποίος για λόγους ανωτέρου στηρίζεώς του δεν κατάφερε να βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Εγώ προσωπικά έχω τη χαρά να βρίσκομαι για τέταρτη χρονιά μαζί σας. Δύο όταν ήμουν αγροτικός ιατρός εδώ και δύο πλέον σαν δημοτικός σύμβουλος. Από ό,τι βλέπω δεν γίνεται να έχει περισσότερο κόσμο, δεν χωράτε περισσότερο. Έτσι, το αντάμωμα είναι εξαιρετικό. Ιδέες περιμένω να το κουβεντιάσουμε. Εγώ δεν θα ήθελα να σας κουράσω με λόγια, έτσι, να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη βραδιά, χρόνια πολλά και Παναγία μαζί μας.
τελευταίων πλακετών θα μας πει το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου η Δώρα. Καλησπέρα σας. Να δούμε τις πλακέτες, τους φοιτητές που έχουν τελειώσει φέτος το πρώτο έτος στα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κωνσταντίνης της Ελλάδας. Λοιπόν, πρώτα είναι η Ασλανίδα Λίνου Αλεξάνδρου για την επιτυχία της στο Τμήμα Ανακαίνησης και Αποκατάστασης Κτηρίων του Παραδοτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάντρας. Να καλέσουμε τον κύριο Χρονά πάλι να κάνει την απονομή. Μπράβο! Να φάμε τίποτα! Θα παραλάβει η μητέρα της. Να σου φέρω ένα πιάτο. Στη συνέχεια, η Βασιλοπούλου Ιωάννα του Πέτρου για την επιτυχία του στο Τμήμα Πληροφορικής του Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λαμίας. Ο πρόεδρος του χωριού, αν μπορεί να κάνει την απονομή. Επειδή δεν βρίσκεται εδώ, όπως είναι κάποιος άλλος συγγενής που θα μπορούσε να παραλάβει την πλακέτα. Ωραία, θα τη δώσουμε. Θα τη δώσουμε αύριο. Παρακαλούμε να μείνετε. Όχι, όχι, να μείνετε. Ωραία. Η Παναγωγούλου Κωνσταντίνα του Ανδρέα για την επιτυχία της στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας. Δεν είναι εδώ, την παίρνει ο ίδιος. Ορέστης ο Σταυρόπουλος για την επιτυχία της στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να καλέσουμε τον Πανεπιστημιογιώτα τον κύριο Ιερεμία να δώσει την πλακέτα. Η Καναβούλα Βρινή Ιωάννα του Γεωργίου για την επιτυχία στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής Αθηνών. Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. Η γιαγιά τέλος αναφέρουμε τον Αντενόπλο Κωνσταντίνο που επέλεξε να σπουδάσει το Τμήμα Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης του ΙΕΚΟΡΑΕΔ Αθηνών. Είναι επιλογή του. Αν είναι κάποιος εδώ, να το δώσουμε εμείς. Τα λόγω του καλό.
Στο νησί, έλα να πάμε στο νησί, μα να σου λέγω κι εσύ. Στο νησί, έλα να